Την ετήσια γενική του συνέλευση πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι τη Εφορία Ιωαννίνων. Ο πρόεδρο, Άγγελο Νάτσικα, αναφέρθηκε στα θέματα ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και του πολίτε για την κατανόηση που επέδειξαν, μια και οι υπηρεσίε έκλεισαν λίγο νωρίτερα. Ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν, σύμφωνα με τον κύριο Νάτσικα, είναι τα προβλήματα που απορρέουν από την ανεξαρτοποίηση, και πιο συγκεκριμένα, όπω είπε, τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με την κατάργηση του ΣΔΟΕ και την ίδρυση τη ειδική υπηρεσία, αφήνοντα κενά σε αρμοδιότητε, ενώ ένα μεγάλο θέμα έχει ανακύψει με την αδυναμία πραγματοποίηση δαπανών για αναλώσιμα, για το κτίριο, τη θέρμανση αλλά και το χαρτί εκτύπωση. Ζητήματα ανακύπτουν επίση και με την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού παρά τι αλλαγέ προ την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, αυτέ αποδεικνύονται ανεπαρκεί, μια και υπάρχουν τμήματα που συγκεντρώνονται ουρέ φορολογούμενων, όπω το Μητρό αλλά και τα έσοδα. Καταρχά, έστω και εκ των, των υστέρων, ζητάω κατανόηση και ευχαριστώ του συμπολίτε που θα μα βοηθήσουν στη διαδικασία αυτή. Είναι κάτι που όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν μια φορά το χρόνο. Έτσι και εμεί λοιπόν κάνουμε τη συνέλευση για να συζητήσουμε όλα αυτά που μα αποσχολούν και να πάρουμε και αντίστοιχε αποφάσει, αν μπορέσουμε, σαν σύλλογο και κατ' επέκταση σε επόμενο βαθμό οργάνωση, να πιέσουμε για τα αιτήματά μα. Ε, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ε, ίσως ε, ένα από αυτά, ίσω και το πιο σημαντικό, το οποίο έχει προκύψει την το τελευταίο διάστημα, οφείλεται μάλλον στην μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει δικό της προπολογισμό, ωστόσο υπήρξε κάποιο έλλειμμα στην νομοθεσία για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τα έξοδα της. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρχουν πιστώσεις, να μην έχει βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διατίθενται οι πιστώσεις για οτιδήποτε χρειάζεται, εννοώντας δηλαδή το χαρτί των εκτυπώσεων ή τα αναλώσιμα ή του λογαριασμού που πληρώνουμε, το πετρέλαιο τη θέρμανση. Θα το έχετε διαπιστώσει ενδεχομένω και εσεί ότι κάνει κρύο πλέον μέσα στο κτίριο. Το έχουμε λύσει εμεί προσωρινά με κάποια θερμαντικά σώματα, αλλά το κρύο είναι κρύο. Ε, φυσικά ένα από τα πρώτα πράγματα που σκεφτήκαμε ήταν ότι μπήκαμε και εμεί σε διαδικασία να, και στο χώρο εργασία να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε που αντιμετωπίζει ένα σωρό κόσμο πλέον. Ε, να μπούμε και εμεί λίγο στη θέση του, να δούμε πώ αισθάνονται. Από τη μία άποψη καλό ήταν αυτό δηλαδή. Ε, άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε που έχουν, έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση μας σαν εργαζόμενους όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, όσον αφορά τους μισθούς μας. Ε, υπάρχουν υπάλληλοι δηλαδή στην ίδια υπηρεσία με το ίδιο έργο οι οποίοι παίρνουν διαφορετικά χρήματα. Ε, ζητάμε να γίνει μια πιο σωστή αντιμετώπιση είτε μισθολογικά είτε στις συνθήκες σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας καθημερινά να συνεισφέρουμε και εμείς στα έσοδα του κράτους για να διατηθούν αυτά όπως πρέπει να διατηθούν. Ε, υπάρχουν προβλήματα στην, μετά από όλα τα μνημόνια και όλους τους νόμους υπάρχουν προβλήματα στην οργάνωση στα οργανογράμματα, στην οργάνωση δηλαδή των υπηρεσιών. Έχουμε ένα ΣΔΟΕ το οποίο έχει καταργηθεί ένα τεράστιο κομμάτι των αρμοδιοτήτων του. Αυτό έχει περάσει στην ε, υπηρεσία έρευνα και διασφάλιση δημοσίων εσόδων, η οποία προ το παρόν είναι στο δικό μα κτίριο. Ε, υπάρχει, υπάρχουν επικαλύψει αρμοδιοτήτων, υπάρχουν ελλείμματα αρμοδιοτήτων, πράγματα δηλαδή τα οποία μπορεί να ευελπιστούμε ότι αυτή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει, αλλά και εμεί από τη μεριά μα πρέπει να πιέσουμε, να τα συζητήσουμε, να προτείνουμε ενδεχομένω λύσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω.